Δευτέρα από το κλειστό γήπεδο της 10. Για την κατηγορία Master League σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2021 έχουμε τον αγώνα ανάμεσα στους Brokers και τα Pitcher Bironia. Έχουμε τον τζάμπολ του αγώνα. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Brokers. Με το νούμερο ένα τρίποντο εδώ από τον Φράνκι, είναι άστοχο rebound από τα Pitcher Bironia ο ζωγράφος. Τώρα η επίθεση εδώ για τα Pitcher Bironia. Ο Τζόλος έχει την μπάλα, κάνει το drive. Θα κερδίσει το foul και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Τζόλος Αλέξανδρος με το νούμερο 9. Είναι στην πρώτη βολή του αγώνα. Είναι άστοχα. Δεν ανοίγει ακόμα το σκορ, παραμένουμε στο 0-0. Τζόλος στη δεύτερη βολή, ξανά άστοχος, rebound από τον Κολοκοτρώνη για τους Brokers. Και τώρα ο Γρηγοριάδης, είναι στον Κολοκοτρώνη. Εδώ μια όμορφη πάσα και το καλάθι από τον Γρηγοριάδη. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι, 2-0 οι Brokers. Προηγούνται στο σκορ και τώρα ο Νταμπάσοβλου έχει την μπάλα. Παίρνει το screen εδώ από τον συμπαίκτη του, σουτάρει για δύο αστοχή, rebound για τους Brokers. Εδώ είμαστε στη γωνία. Μπάλα ο Γρηγοριάδης, παίζει το ένας εναντίον ενός και θα στοχίσει ξανά, 4-0. Καλό ξεκίνημα για τους Brokers, στα πρώτα 1 και 10 του αγώνα. Μπάλα. Δίνει στον Τζόλο. Ο Τζόλος για τρεις. Είναι άστοχος. Η μπάλα του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. Rebound για τους Brokers. Και τώρα στην μπάλα. Ο Πεχλιβάνης. Δίνει στον Κολοκοτρώνη. Εκείνος εκτελεί για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και τώρα rebound για τους Pitcher Bironia. Οι οποίοι φεύγουν στην αντεπίθεση. Τζόλος. Πάει μέχρι μέσα και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι για την ομάδα του. Μειώνει σε 4-2. Και τώρα επίθεση για τους Brokers στο δεύτερο μισό. Πεχλιβάνης. Ο Φράγκη έχει την μπάλα. Ψάχνει το ψηλό του, ο Γρηγοριάδης. Μάχες για την μπάλα, τελικά κλέβουν οι Brokers. Με τον Χαρητήδη εδώ ο Τζόλος για 3 αστοχή. Brokers τώρα. Ο Φράγκη έχει την μπάλα. Βρίσκει τον Πεχλιβάνη στη γωνία. Γρηγοριάδης. Τελικά θα συγκρατήσουν την μπάλα οι Brokers. Φράγκη για 3. Κακό σου, rebound από τον Νταμπάσοβλου. Ψάχνει την αντεπίθεση εδώ, μια μακρινή πάσα. Θα επέμβει, με συγχωρείτε, ένα παίκτη των Brokers. Την μπάλα παραμένει στα Bironia. Χατζηλιάδης στην επαναφορά. Ζωγράφος έχει την μπάλα. Δίνει στο Τζόλο. Τζόλο στο drive. Πέφτει πάνω σε δύο παίκτες. Τελικώς θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Μπάλα από τα πλάγια. Είναι το δεύτερο μαζικό φάουλ εδώ για τους Brokers, οι οποίοι προηγούνται ακόμα με 4-2. Στην επαναφορά ο Νταμπάσοβλου βρίσκει τον Τζόλο. Τζόλος παίρνει το σκρίν από τον συμπαίκτη του. Τελεί για 3, είναι άστοχος. Rebound από το Χωρινό. Στην επίθεση οι Brokers εδώ με τον Πεχλιβάνη να μοιράζει στη γωνία στο Χωρινό. Εκτελεί για 3 αστοχή. Το Φράγκη με συγχωρείτε. Ο Νταμπάσοβλου εδώ φεύγει στην αντεπίθεση. Τζόλος μέχρι μέσα, εστοχή και ισοφαρίζει για τα Bironia. 4 όλα. Εσύ. 6 και 40 απομένει ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ στην μπάλα. Εδώ.
Το τρίποντο είναι, το δίποντο με συγχωρείτε, είναι εύστοχο. Καλά στις δύο πόντων από τον Μαυρομανόλη. Το drive εδώ, ο Τζόλος. Τελικώς θα κερδίσει δύο βολές. Είναι το τρίτο μαζικό φάουλ για τους Brokers. Δικαίωμα για δύο βολές για τον παίκτη του Μπυρόνια. Εύστοχος η πρώτη βολή. Η διαφορά μειώνεται στον έναν πόντο μόλις. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Τζόλος, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα των Μπυρόνια. Και τώρα στην μπάλα ο Πεχλιβάνης, ο playmaker των Brokers, πασάρει στον Φράγκη. Ο Φράγκη σε μια πάση στην αδύνατη πλευρά, η οποία θα κλαπεί τελικώς από τον Ονταμπάσογλου, ο οποίος ανενόχλητος θα γράψει το 8-6 για τα Μπυρόνια, τα οποία περνάνε μπροστά στο σκορ. Τώρα στην μπάλα ο Φράγκη βρίσκει εδώ πέρα τον συμπαίχτη του, τον Πεχλιβάνη Νίκο, ο οποίος θα κερδίσει τις δύο βολές. Ευκαιρία για να σοφαρίσουν οι Brokers. Με 5 και 50 να απομένουν ακόμα για την πρώτη περίοδο. Εύστοχος η πρώτη βολή του Λιβάνης, μειώνει στον έναν πόντο. 8-7 το σκορ. Άστοχος στη δεύτερη, rebound από το Χαριτίδη. Τζόλος για τρεις, έρμπολη μπάλα. Μπάλα για τους Brokers εδώ τώρα με τον playmaker τον Πεχλιβάνη. Γρηγοριάδης πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ, πολύ ωραία στιγμή. Μια εξαιρετική προσπάθεια από το σέντερ των Brokers. Ο Θανάσης Γρηγοριάδης έχει δικαίωμα και μια συμπληρωματική βολή. Και είναι εύστοχος. Στους δύο πόντους μπροστά οι Brokers, 18. Τώρα στην μπάλα ο Τζόλος για τα Μπυρόνια. Πασάρι στο συμπαίκτη του, ο οποίος θα κερδίσει δύο βολές. Είναι ο Χαριτίδης Φίλιππος, ο σέντερ των Μπυρόνια. Τα Μπυρόνια κυνηγάνε πάρα πολύ συχνά τις αντεπιθέσεις, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Παίζουν γρήγορο παιχνίδι και συνάμα ελκυστικό, θα έλεγα. Τώρα στην μπάλα. Ο Φράγκης ένα σου τριών πόντων, είναι έστοχος. Γράφει το 13-9, μπροστά με 4 πόντους πλέον οι Brokers. 5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο ζωγράφος πασάρει στον Τζόλο. Ο Τζόλος κάνει την προσποίηση εδώ πέρα. Περνάει την baseline, κάνει το σούτα στο χείο όμως. Και το rebound από τον Πεχλιβάνη, ο οποίος έχει και την μπάλα. Πεχλιβάνη στο Φράγκη, Φράγκη για τρεις. Ωραίο μπάσκετ και από τους Brokers. Με γρήγορες επιθέσεις σε ένα στυλ NBA. Ωραία πάσα από τον Ονταμπάσογλου, ο Χατζηλιάδης, καλάθι και φάουλ.
Παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ πέρα για την κατηγορία Master League του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Χατζηλιάδης έχει δικαίωμα και μια συμπληρωματική βολή. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά για τους Brokers, οι οποίοι πλέον σε κάθε φάουλ που θα κάνουν θα οδηγούν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Χατζηλιάδης είναι εύστοχος, μειώνει στον ένα πόντο τη διαφορά. Και τώρα οι Brokers με τον Πεχλιβάνι να είναι στην μπάλα. Ο Πεχλιβάνις παίρνει το σκύριαν του συμπαίκτη του, πασάρει τελικώς. Τώρα Πεχλιβάνις, ο Φράνκης στην μπάλα, με τον Χατζηλιάδη αντίπαλο. Πασάρει στον Γρηγοριάδη, ωραία πας στην γωνία, το ελεύθερο τρίποντο είναι άστοχο. Μάχες για το rebound τελικώς. Ανακτάει το νούμερο 8 της ομάδας των Brokers, άστοχη τελικά όμως εδώ. Rebound από το center τον Πυρόνια. Τώρα τα Μπάσογλου πασάρει στον συμπαίκτη του. Το νούμερο 15 εκτελεί για 2. Είναι άστοχος. Μάχες για το rebound τελικώς τη βγάζει το νούμερο 12 τον πίτσερ Πυρόνια, ο Χαριτίδης. Και επαναφορά εδώ με τον Φράνκι. Να δίνει στον Πεχλιβάνη. Πεχλιβάνης πασάρει ξανά στον Φράνκι. Φράνκι στην μπάλα. Στην γωνία. Σου τριόποντα το νούμερο 8. Είναι έστοχο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Ναρόπουλος. Ο Ψαρόπουλος, με συγχωρείτε. Ωραία πάσα εδώ. Ο Τζόλος από την baseline. Βρίσκει το Χαριτίδη, ο οποίος είναι ανενόχλητος από τη γραμμή των βολών. Ευστοχή σε σουτ 2 πόντων. 16-14 μειώνουν τα πίτσερ Μπυρόνια. Τώρα οι Brokers στην μπάλα, Μαυρο Μιχάλης, Μαυρομανόλης, με συγχωρείτε. Passing game, Φράνκη από τη γωνία για 3. Η μπάλα του παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι εδώ. Μπαίνει και βγαίνει και τώρα στην αντεπίθεση τα Μπυρόνια. Το νούμερο 15, πολύ ωραία προσπάθεια, το λέει απαλά, είναι άστοχος. Είναι άστοχος. Τώρα στην μπάλα ο Πεχλιβάνης. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Τρίποντο. Άστοχο και αυτό. Ο Νταμπάζογλου στο rebound. Πάει να βρει μια ωραία πάσα τον Χατζηλιάδη. Τελικώς εκείνος αποκτάει την μπάλα. Και μετά από μονομαχίες, πραγματικά μονομαχίες, η μπάλα καταλήγει στους Brokers. Και 41 ακόμα για το τέλος πρώτης περίοδου. 16-14 το σκορ, προηγούνται οι Brokers. Με τον Πεχλιβάνη να είναι στην μπάλα. Εκείνος βρίσκει το Φράνκι. Ο Φράνκι εδώ βρίσκει ανενόχλητο το συμπέκτη το νούμερο 8. Εύστοχο σου τριών πόντων, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ψαρόπουλο. Τελικώς είναι για 2 πόντους. Και τώρα ο Τζόλος είναι στην μπάλα, παίρνει το screen από τον συμπαίκτη του, εκτελεί για 3, εύστοχος! Πολύ ωραία προσπάθεια και από τα πίτσερ Μπυρόνια. Παρακολουθούμε ένα παιχνίδι με γρήγορες επιθέσεις, με πολύ ωραίο ρυθμό. Ο Φράνκι έχει την μπάλα τώρα, στην κορυφή του τρυπόντου. Ο Φράνκι, ο συμπαίκτης του στέκει την μπάλα, ο Γρηγοριάδης, ο σέντερ. Γρηγοριάδης πάει να περάσει την μπάλα, τελικώς κερδίζει το φάουλ. Που θα είναι το τρίτο ομαδικό για τα πίτσερ Μπυρόνια. Δεν έχουν ακόμα δικαίωμα για βολές οι Brokers. Ο Μαυρομανόλης πάει για την επαναφορά. Ο Αντώνης βρίσκει το Φράνκι. Φράνκι στο σουτ 2 πόντων. Είναι άστοχος, rebound από το Χατζηλιάδη. Και τρέχουν στην αντεπίθεση στα πίτσερ Μπυρόνια, δείτε εδώ. Απίστευτο, απίστευτη ταχύτητα. Ισοφαρίζουν σε 19 όλα. Πεχλιβάνης τώρα στην μπάλα. Ο Μαυρομανόλης, με συγχωρείτε. Φράνκι. Ξανά ο Μαυρομανόλης, παίρνει το screen από τον Ψαρόπουλο. Εκείνος βρίσκει τον Γρηγοριάδη. Ο Γρηγοριάδης πασάρει στο Φράνκι. Φράνκι σε σου δύο πόντων, δεν διστάζει ποτέ. Αλλά αστοχή εδώ. Θα πάσω πλουθέρκης να τεπίσει. Σου
Κερδίζει το φάουλ το οποίο είναι χαμηλά, αλλά έχουν δικαίωμα για βολές. Οι πίτσερ Μπυρόνια είχαν συμπληρώσει ήδη τα ομαδικά φάουλ. Οι Brokers, όπως είχαμε πει και προηγουμένως. Αλλαγή τώρα εδώ για τους Brokers. Βγαίνει ο Γρηγοριάδης και στο παιχνίδι περνάει με το νούμερο 14 ο Βλάχος Αναστάσης. Μπάσογλου ευστοχή στην πρώτη βολή. Δίνει ξανά το προβάτισμα στα Μπυρόνια. 20-19 το σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη, δύο πόντους. Η διαφορά πλέον υπέρ των Μπυρόνια. Τώρα στην μπάλα ο Πεκλιβάνης με το νούμερο 33. Πεκλιβάνης πάει μέχρι μέσα, ψάχνει τον Βλάχο ο οποίος το έχει δώσει στο screen προηγουμένως. Ο Φράνκης στην μπάλα. Φράνκη πατέρα στη γωνία στο Μαύρο Μανώλη για 3 μέσα. Καλάθι 2 πόντων τελικός από τον αριστερό χειραπαίκτη των Brokers. Τώρα ο Τζόλος εδώ παίρνει το screen από τον συμπαίκτη του. Τζόλος μέχρι μέσα. Σχεδόν ανενόχλητος θα έλεγα, ευστοχή στο lay-up. 23-21. Τώρα πάνε σε γρήγορο ρυθμό και οι Brokers. Ο Βλάχος για 3. Καλό το σούτα, λένε άστοχο, rebound από τον Νταμπάσογλου, ο οποίος τρέχει γρήγορα στην αντεπίθεση για την ομάδα των Πίτσερ Μπυρόνια. Πάει στο ένας εναντίον ενός. Ο Νταμπάσογλου περνάει, κερδίζει το φάουλ από τον Φράνκι. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους Brokers. Δικαίωμα για 2 βολές για τον παίκτη των Μπυρόνια. Στόχος στην πρώτη βολή, γράφει το 24-21, απομένουν 1,5 δευτερόλεπτο να πούμε. Πρέπει να κάνουν γρήγορη επίθεση οι Brokers. Εύστοχος και στη δεύτερη. Για να δούμε εδώ πώς θα εκδηλώσουν επίθεση. Φράνκι στο σουτ για το τέλος περίοδου, είναι άστοχος. Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν, 25-21 το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό της 10, μπάλα για τα Μπυρόνια. Στη γωνία ο Τζόλος βρίσκει το ζωγράφο, εκείνος εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Rebound για τους Brokers. Το Βλάχο. Εδώ θα κερδίσει το φάουλο το Κλειβάνης, είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά όπως έχουν δώσει οι διαιτητές. Αναφορά. Βλάχος βρίσκει το Φράνκι. Φράνκι από 45 μοίρες είναι εύστοχος σε σου 3 πόντων. Μειώνει στον 1 πόντο. 25-24. Και τώρα στην μπάλα ο Χωρινός για την ομάδα των Μπυρόνια. Βρίσκει στην αδύναμη πλευρά τον Νταμπάσογλου. Εκείνος εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Πάνω από τον Βλάχο. Και τώρα ο Μαυρομανώλης για τους Brokers. Είναι στο Πεχλιβάνι, Φράνκι, γρήγορο passing game από τους Brokers. Εδώ ο Πεχλιβάνις παίζει το pick and roll με τον Βλάχο, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Θα κλαπεί από τον ζωγράφο, τον παίκτη των Μπυρόνια, με το νούμερο 99. Ο Χρυσοχού για 3, είναι άστοχος. Rebound για τους Brokers από τον Ψαρόπουλο. Και τώρα γρήγορη επίθεση εδώ, Φράνκι για 2, έστοχος, πολύ ωραία επίθεση. Γρήγορο παιχνίδι και από τους Brokers εδώ. Το σκορ είναι 26-25. Ζωγράφος. Σου 3 πόντων εδώ, εύστοχα από τον Τζόλο. Δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. 28-26 το σκορ. Γρήγορη επίθεση πάλι από τους Brokers. Φράνκι, οι οποίοι θέλουν να δώσουν γρήγορο εδώ ρυθμό στο παιχνίδι. Αστοχή στο σου 3 από τον Μαυρομανώλη στην γωνία. Βλάχος το rebound. Πασάρι εδώ, δύσκολη πάσα, η οποία τελικώς οδηγεί σε λάθος για την ομάδα του.
Την επαναφορά τώρα για την ομάδα των Πυρώνια θα είναι ο Ζωγράφος. Ο Χρυσοχού δίνει την πάσα στο Ζωγράφο, στη γωνία εδώ. Ο Νταμπάσογλου πασάρει τελικό στο Τζόλο, εκείνος εκτελεί από 45 μοίρες για 3, είναι άστοχος. Ριμπάουντ ο Ψαρόπουλος και φεύγουν στην αντεπίθεση Μπρόκερ. Τελικώς κρατάει την μπάλα από Εχλιβάνης έτσι, καθώς επιστρέφουν οι παίκτες στον Πυρώνια. Ψαρόπουλος για 3 από 45, την μπάλα στο Στεφάνη, ριμπάουντ από Ζωγράφο. Και τώρα Χρυσοχού. Κρατάει την μπάλα. Την μπάλα στο Ζωγράφο. Τζόλος, στο drive, μέχρι μέσα. Θα ευστοχίσει σε μια ωραία προσπάθεια, αλλά θα χτυπήσει ένας από τους παίκτες των Brokers. Ελπίζουμε να είναι καλά. Ο Βλάχος είναι. Μπράβο. 30-26 το σκορ. Μπροστά τα Πυρώνια. Τώρα στην μπάλα ο Πεχλιβάνης, ο guard των Brokers. Πεχλιβάνης στον Φράνκη από 45 μοίρες, ο Σουτέρ κερδίζει φάουλ για 2 βολές λέει της. Για 3 βολές με συγχωρείτε, δικό μου το λάθος. Δικαίωμα για 3 βολές για τον Φράνκη, τον Σουτέρ των Brokers. Φράγκη λοιπόν, ευκαιρία να μειώσουν στον ένα πόντο οι Brokers. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 30-27 το σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο παίκτης των Brokers, ο σουτέρ της ομάδας, ο Φράγκη. Ή αλλιώς Φραγκουλίδης Γρηγόρης, δεν τον έχουμε αναφέρει. Ευστοχή και στην τρίτη βολή, μειώνει την διαφορά στον έναν πόντο. Αλλαγή τώρα για τους Brokers. Ο Πεχλιβάνης βγαίνει και μπαίνει στη θέση του ο Κολοκοτρώνης. Στην μπάλα τώρα ο Χρυσοχού. Χρυσοχού πασάρι, 45 μοίρες ο Γράφος κατευθείαν για 3. Άσχημο παιχνίδι, παίζει μπάλα, αλλά τα μπάσα που είναι στο rebound, το επιθετικό rebound. Πολύ σημαντικό rebound και ένα πολύ ωραίο καλάθι που δίνει την ευκαιρία να εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή. 32-29 μπροστά τα Πυρώνια, 7-15 για το τέλος της δεύτερης περίοδου εδώ στο πρωτάθλημα Master του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Θα πάω στο βλέπω στην πολύ. Ναι, εύστοχος. Και τώρα στην επίθεση οι Brokers με τον Κολοκοτρώνη να πασάρει στο Μαυρομανόλη. Κολοκοτρώνης ξανά. Ο Φράνκ εδώ παίρνει το screen. Προσπαθεί να κάνει τον drive, τελικός πασάρει στο Μαυρομανόλη. Εκείνος εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Καλή προσπάθεια εδώ, ωραία επίθεση από τους Brokers. Αλλά η μπάλα δεν θα καταλήξει το καλάθι τελικός. Τώρα Χρυσοχού εδώ για 3. Άστοχος. Συνεχίζουν σε υψηλό ρυθμό οι δύο ομάδες. Εξαιρετικό παιχνίδι παρακολουθούμε. Τώρα στην επίθεση Brokers με τον Βλάχο, πασάρει εδώ στον Τσαρόπουλο. Φράνκι πάει στο drive, κερδίζει το φάουλ από το Φιρτινίδη το Χρήστο. Δεύτερο ομαδικό αν δεν κάνω λάθος. Τρίτο ομαδικό με συγχωρείτε, τρίτο ομαδικό φάουλ. Και επαναφορά τα πλάγια εδώ με τον Φράνκι τώρα. Έχουμε και μια αλλαγή, φεύγει ο Νταμπάσογλου και μπαίνει στη θέση του ξανά ο Χαρητίδης. Φράνκι στην επαναφορά, Βλάχος, πασάρει στον Γρηγοριάδη, το φάουλ είναι χαμηλά, έξυπνο φάουλ από τον Ζωγράφο. Δεν θα δώσει το δικαίωμα για βολές στον Γρηγοριάδη. Το τέταρτο ομαδικό φάουλ όμως τον Πυρώνια, στο επόμενο έχουν δικαίωμα για βολές οι παίκτες των Brokers. Στην επαναφορά ο Βλάχος. Φράνκι, Παγουλίδης. Κακή πάσα θα κλαπεί από τον παίχτη τον Πυρώνια, τον Φιρτινίδη. Και τώρα Χρυσοχού για 3. Άστοχος. Ριμπάουντ από τον Ψαρόπουλο.
Κολοκοτρώνει την μπάλα για την ομάδα των Brokers. Ο Φράνκι του ζητάει την μπάλα στο post, δεν θα τη λάβει τελικώς. Τη λαμβάνει όμως ο Βλάχος, ο οποίος παίζει πάλι και αυτό στο post. Βρίσκει στη γωνία τον Ψαρόπουλο ανενόχλητο. Πάρα πολύ ωραία πάσα και πάρα πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα των Brokers, οι οποίοι μειώνουν σε 36-31. Και τώρα Χριστοχού. Μπάλα στο ψηλό της ομάδας. Το Χαρυπίδη. Χριστοχού μέχρι μέσα. Θα δεχτεί τον μπλοκ από τον Γρηγοριάδη, ο οποίος τελικώς θα ανακτήσει και την μπάλα για τους Brokers. Το φάουλ εδώ, πάνω στον Κολοκοτρώνη. Δίνει βολές πλέον στην ομάδα των Brokers. Φάουλ του κέρδισε ο Κολοκοτρώνης με το νούμερο 22. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Κολοκοτρώνης, άστοχος στην πρώτη βολή. Είναι και η πρώτη του στο παιχνίδι. Είναι κρύος ακόμα. Κολοκοτρώνης. Εδώ την μπάλα του παίζει άσχημο παιχνίδι ξανά. Μπάλα για τον Ζωγράφο και τα πυρόνια. Βρίσκει τον Χρυσοχού. Ξανά Ζωγράφος. Κάνει τον drive ο Τζόλος εδώ. Βρίσκει την τρύπα στην άμυνα αλλά στοχή. Στο rebound όμως ο Χαρυπίδης. Πολύ ωραίο καλάθι. Και τώρα οι Brokers με τον Κολοκοτρώνη. Βλάχος ψάχνει τον ψηλό του τον Γρηγοριάδη. Πολύ ωραία κίνηση και πολύ όμορφο καλάθι. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Γρηγοριάδη, το center των Brokers. Τζόλος από 45, δεν διστάζει. Αστοχή όμως. Rebound από το Φραγκουλίδη. Τώρα στην επίθεση οι Brokers θέλουν να δώσουν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι για ακόμα μια φορά. Φραγκουλίδης δεν διστάζει ξανά και θα πετύχει τρίποντο με ταμπλό. Εξαιρετικό παιχνίδι κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 38-36 το σκορ μπροστά τα πυρόνια. Και τώρα στην μπάλα είναι ο Ζωγράφος. Βρίσκει το Φιρτινίδη, εκείνος βρίσκει το Χαρυπίδη. Χαρυπίδης πασάρει 45 μοίρες στο Χρυσοχού, ο οποίος θα στοχεί σε σουτ 2 πόντων. Και τώρα στην επίθεση ο Τραγουλίδης για τους Brokers. Ο Βλάχος βρίσκει τον ψηλό του τον Γρηγοριάδη και εκείνος θα φτάσει στο lay-up με αριστερό χέρι. Έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. Το οποίο καλούν τα πυρόνια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο κλειστό της 10, η μπάλα για τα πυρόνια. Το Χρυσοχού να κατεβάζει την μπάλα για τους παίκτες του εδώ. Βήματα θα κάνει ο Χαρυπίδης. Λάθος για την ομάδα των πυρόνια και την μπάλα για τους Brokers με τον Πεχλιβάνη τώρα, τον γκάρ της ομάδας. Πασάρι στον Κολοκοτρώνη, Κολοκοτρώνη στο Βλάχο. Το passing game εδώ. Ο Βλάχος πάει στο post, βρίσκει ελεύθερο τον Ψαρόπουλο και ένας αναπασάρει στο Βλάχο, με αντίπαλο τον Χρυσοχού. Κολοκοτρώνη στο τρίποντο, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Πεχλιβάνη, πολύ σημαντικό rebound. Με το score στο 38-38. Κολοκοτρώνης παίρνει το screen από τον Ψαρόπουλο, βγαίνει ο Χρυσοχού επιθετικά στην μπάλα, Κολοκοτρώνης σε σουτ, λίγο πριν τη λήξη της επίθεσης, επιθετικό rebound από τον Ψαρόπουλο και το καλάθι, πολύ σημαντικό rebound και αυτό. Και τώρα ο Φιρτινίδης για τα πυρόνια. Δείχνει το σύστημα στους παίκτες του. Μπάλα στο Χατζηλιάδη. Φιρτινίδης. Ζωγράφος από τη γωνία για τρεις. Εύστοχος! Ξαναδίνει το προβάτισμα στα πυρόνια. 41-40 με 3 και 15 να απομένουν για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Βλάχος τώρα στην μπάλα. Αμήνεται στεναρά από τον Χατζηλιάδη, ο οποίος όμως θα του κάνει το φάουλ εδώ. Κόλλησε πάνω του και είναι κακό φάουλ γιατί οδηγεί ξανά στις βολές τους Brokers. Το πρώτο φάουλ του Χατζηλιάδη στο παιχνίδι. Και τώρα ο Βλάχος έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Yeah.
άστοχος. Άστοχος στην προσβολή. Νομίζω ότι και ο Βλάχος για πρώτη φορά έχει τελείσει μεταβολές. Το νούμερο 14 για να δούμε ο παίκτης ο Μπρόκερς. Είναι εύστοχος. Ισοφαρίζει σε 41 όλα. Τώρα ο Νταμπάσογλου εδώ. Βρίσκει το Χαρητίδη. Χαρητίδη στο ζωγράφο. Εκείνος ξαναδίνει στο Χαρητίδη στο post. Πασάρι στον Νταμπάσογλου, ο οποίος διστάζει να εκτελέσει για 3. Τελικώς πάει στον εναντίον ενός με τον Κολοκοτρώνη εδώ αντίπαλο. Εδώ η spin move. Βρίσκει στη γωνία το Χατζηλιάδη. Ωραία πάσα. Αλλά το shoot δεν είναι καλό. Και τελικώς η μπάλα θα κλαπεί από τον Πεχλιβάνη. Μπάλα στο Βλάχο. Βλάχος εδώ. Βρίσκει τον Γρηγοριάδη στο post. Εκείνος βρίσκει έναν ενόχλητο τον Ψαρόπουλο από τη γωνία. Σε σου μέση της απόστασης είναι άστοχο. Rebound από τον Νταμπάσογλου. Βρίσκει τον Ζωγράφο. Ο Ζωγράφος δεν διστάζει ούτε αυτός. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και το rebound τελικώς στα χέρια του Ψαρόπουλου. 2 και 15 ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Σε ένα παιχνίδι με πολύ γρήγορο ρυθμό. Βλάχος εδώ, πασάρι στον Κολοκοτρώνη, ο οποίος θα κάνει βήματα. Βιάστηκε πολύ εδώ πέρα ο παίκτης των Brokers. Και η παράβαση θα στηριχθεί από τον διαιτητή. Χατζηλιάδης πασάρι ξανά στον Σοφού, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο playmaker για την ομάδα του. Χατζηλιάδης σε passing game ξανά. Σε άμυνα ζώνης είναι οι Brokers. Αστοχή σε shoot μέσης απόστασης. Ο Χαρητίδης, το rebound από τον Βλάχο και εδώ γρήγορη επίθεση από τους Brokers. Εκλιβάνης, ο Γρηγοριάδης ζητάει την μπάλα, πέφτουν τρεις παίκτες πάνω του. Κακή όμως η πάσα, ο Νταμπάσογλου στο post to post, μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον forward, τον Μπυρόνια. Κερδίζει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Είναι το δεύτερο μαζικό φάουλ για τους Brokers, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ λίγα φάουλ σε αυτή την περίοδο. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή, όπως είπαμε, ο Νταμπάσογλου με το νούμερο 8 για τα Μπυρόνια. Ευστοχή και δίνει διαφορά 3 πόντων στην ομάδα του. Τώρα Πεχλιβάνης, ο playmaker της ομάδας, είναι στην μπάλα. Πάνης εδώ κάποια screen. Πεχλιβάνης βρίσκει το χώρο, δίνει στον Βλάχο. Ο Βλάχος έξυπνα βρίσκει τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος πάει στο lay-up. Καλή προσπάθεια, αλλά η μπάλα δεν θα καταλήξει στο Στεφάνη. Εδώ το φάουλ από τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος προσπάθησε να διορθώσει. Τεχνική ποινή τελικώς δίνει ο διαιτητής στον Κολοκοτρώνη. Και γίνεται αλλαγή τώρα εδώ ο παίκτης των Brokers. Περνάει στη θέση του ο Μαυρομανώλης. Εδώ τώρα ο Νταμπάσογλου έχει δικαίωμα να δώσει κι άλλο προβάδισμα στην ομάδα του, αλλά είναι άστοχος. Δεν καταφέρει να μεγαλώσει τη διαφορά του σκορ. Στην επαναφορά ο Χατζηλιάδης γίνει στο Χρυσοχού. Σε άμυνα ζώνης οι Brokers, 2-3. Χατζηλιάδης δίνει στο Χρυσοχού. Εκείνος προσπαθεί να τιμωρήσει την άμυνα, αλλά δεν θα ευστοχήσει. Στο rebound ο Βλάχος. Βλάχος πασάρι στον Γρηγοριάδη, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, up and under, και το καλάθι για τους Brokers, οι οποίοι μειώνουν στον ένα πόντο 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Στην μπάλα ο Νταμπάσογλου για τους Pitcher Μπυρόνια. Χρυσοχού βλέπει ανενόχλητο τον Τζόλο, ο οποίος πάει στο drive και πετυχαίνει το καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια εδώ από τον guard τον Πίτσερ Μπυρόνια, και τώρα η μπάλα είναι στα χέρια του Βλάχου, ο οποίος πασάρει στο Μαυρομανώλη, ο οποίος παίρνει δύο screen. Ψάχνει τον Γρηγοριάδη, τον βρίσκει. Γρηγοριάδης βρίσκει και εκείνος τον Πεχλιβάνη με τη σειρά του. Είναι άστοχος ο Πεχλιβάνης. Αντεπίθεση γρήγορη
Για τα μπυρόνια και το καλάθι από τον Ταμπάσογλου. 48-43, 5 δευτερόλεπτα για το τέλος περίοδου. Πεχλιβάνης για 3, είναι άστοχος. Και τέλος της δεύτερης περίοδου με το σκορ να είναι 48-43 για τα πίτσερ μπυρόνια. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής, με γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Ελπίζουμε να έχουμε αντίστοιχη συνέχεια και στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά τώρα εδώ το Πεχλιβάνης, παίρνει το screen. Πάει από την αντίθετη πλευρά, κάνει τον βάσιμο αλλά στοχή. Μάχες για το rebound και καταλήγει στα χέρια του παίκτη των Brokers. Είναι με το νούμερο 25. Τα πάσα που τελικώς θα πάρει την μπάλα. Κλέψει την μπάλα για τους πίτσερ μπυρόνια. Δίνει στη γωνία στο Χατζηλιάδη. Ξανά ο Ταμπάσογλου. Τώρα ο Τζόλος. Πασάρει στη γωνία Χατζηλιάδης για 3. Είναι άστοχος. Το rebound ο Ψαρόπουλος. Τώρα έχει την μπάλα ο Πεχλιβάνης, ο οποίος θα περάσει στο κέντρο. Και τώρα θα πάρει το rebound του Ζαφύρη. Ο Βλάχος εδώ στο post. Με αντίπαλο τον Ανταμπάσογλου βρίσκει τον Ψαρόπουλο. Για 3, είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια του Βλάχου. Βλάχος πάει να περάσει εξαιρετικά την μπάλα στον Ψαρόπουλο. Εκείνος δίνει ξανά την μπάλα στο Βλάχο. Το σούτ το οποίο όμως είναι κακό. Την μπάλα για τα μπυρόνια. Στην μπάλα ο Ανταμπάσογλου. Δίνει στο Χρυσοχού. Άμυνα ζώνη ξανά οι Brokers. Χρυσοχού για 3, είναι άστοχος. Ήταν ελεύθερος αλλά δεν κατάφερε να ευστοχίσει το σου 3 πόντων. Εδώ έχουμε μια μικρή διακοπή, έχει γίνει ένα μικρό προβληματάκι εδώ με την πόρτα. Ο Πεχλιβάνης ζητάει από τους συμπαίκτες του να τον βοηθήσουν στην επαναφορά. Πράγμα που θα γίνει. Μπάλα στα χέρια του. Ο Πεχλιβάνης βρίσκει το Φράνκι για 3 κατευθείαν. Εύστοχος! Από τις 45 μοίρες θα γράψει 46-48. Τώρα στην μπάλα ο Ταμπάσογλου. Σ' άμυνα ζώνης οι Brokers. Ο Ταμπάσογλου για 3. Είναι εύστοχος. Δίνει ξανά προβάδισμα 5 πόντων στην ομάδα του. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα εδώ οι Brokers. Ο Πεχλιβάνης βρίσκει τον Βλάχο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από το ζωγράφο και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Είναι το πρώτο ομαδικό για τα πίτσερ μπυρόνια. Δύο βολές για τον Βλάχο με το νούμερο 14. Αστοχή στην πρώτη βολή. Δεν θα καταφέρει να μειώσει τους 4 πόντους προς το παρόν. Ενδεχομένως θα το καταφέρει τώρα. Ο Βλάχος είναι εύστοχος. 47-51 το σκορ μπροστά τα μπυρόνια και αλλαγή εδώ. Βγαίνει ο ζωγράφος και στη θέση του περνάει ο Χαρητήλης. Την μπάλα ο Τζόλος. Παίρνει το σκρίν από το συμπαίκτη του. Πασάρισε τον Ταμπάσογλου. Ταμπάσογλου παίρνει το σκρίν από το Χαρητήδη. Κάνει τον drive από τον αριστερό διάδρομο και θα ευστοχίσει. Τώρα στην μπάλα ο Πεχλιβάνης. Παίρνει το σκρίν από τον Ζαφύρη. Βάνης πασάρει στον Ψαρόπουλο. Εκείνος για 3. Εύστοχος. Εξαιρετικό παιχνίδι και στην τρίτη περίοδο. Τα πρώτα 2,5 λεπτά κυλούν με πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Το οποίο επιβάλλουν και οι δύο ομάδες, όχι μόνο μία από τις δύο. Ο Τζόλος εδώ στοχή σε σου 3 πόντων από 45. Rebound από τον Ψαρόπουλο, ο οποίος συγκρατεί την μπάλα και πασάρει στον playmaker της ομάδας του, τον Πεχλιβάνη. Βάνης. Ο Φράνκι για 3, ο Φραγκουλίδης είναι άστοχος. Rebound από τον Χατζηλιάδη, ο οποίος φεύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Χατζηλιάδης, ωραία πάσα στον Τζόλο. Καλάθι και φάουλ για τα πίτσερ μπυρόνια. Η ασίστα από το Χατζηλιάδη, το καλάθι από τον Τζόλο. Η διαφορά στους 5. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Γκάρτ
τον πίτσερ Μπιρόνια. Παίρνει το χρόνο του και ευστοχή. Διαφορά στους 6, 56-50 το σκορ. Τώρα οι Brokers έχουν την κατοχή της μπάλας, Φραγκουλίδης. Ψάχνει την πάσα, τη βρίσκει τελικό στο Βλάχο. Βλάχο στο drive, πασάρει ξανά στο Φραγκουλίδη. Φραγκουλίδη σε shoot μέσης απόστασης, είναι εύστοχος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον guard των Brokers. Μειώνει στους 4 πόντους τη διαφορά. Τώρα Χρυσοχού. Χατζηλιάδης. Η πάσα του θα κλαπεί από τον Φραγκουλίδη, ο οποίος συμβάλλει και στην άμυνα. Φραγκουλίδης εδώ ψάχνει την πάσα, η οποία όμως θα κλαπεί από τον Χρυσοχού. Καλή άμυνα συνολικά για τα Πίτερ Μπιρόνια. Χρυσοχού βρίσκει στη γωνία τον Τζόλο, εκείνος για 3, εύστοχος! Στους 7 πόντους η διαφορά, με 6 λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Βλάχος τώρα παίρνει το screen από το center της ομάδας και για 3 είναι άστοχος, rebound από τον Τζόλο. Πολλά τα τρίποντα εδώ σήμερα στο κλειστό της 10, βρέχει τρίποντα θα λέγαμε. Τζόλος στο drive εδώ θα κάνει βήματα. Βιάστηκε εδώ να τρέψει το παίκτη στον Πυρόνια. Και η μπάλα είναι για τους Brokers. Ο Κλιβάνης ψάχνει μια μακρινή πάσα στο Φραγκουλίδη. Ο Βλάχος εδώ διεκδικεί την μπάλα με τον Οταμπάσογλου. Το Βελάκι δείχνει ότι η μπάλα είναι για τα Μπιρόνια, αν δεν μ' απατάει, αν δεν απατώμε με συγχωρείτε. Τελικός ναι, είναι για τα Μπιρόνια. Βάλω ο Χρυσοχού. Ο Νταμπάσογλου εδώ, με αντίπαλο του Πεχλιβάνη. Ο Νταμπάσογλου παίρνει το σκρίνο το Χαρητίδη. Πηγαίνει στο drive, κερδίζει το φάουλ από τον παίχτη των Brokers, με το νούμερο 25, τον Ζαφύρη, τον Κωνσταντίνο. Δικαίωμα για δύο βολές. Είναι το πρώτο φάουλ, να πούμε, για τον παίχτη των Brokers. Φωτογράφο, με συγχωρείτε, τον τον Ζαφύρη. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Νταμπάσογλου. Μεγαλώνει το δίκτυο του σκορ στους 8 πόντους. Ακόμα μια βολή για να δούμε. Εύστοχος και σε αυτή η διαφορά στους 9. Με 5 και 20 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τα Πίτσερ Μπιρόνια προηγούνται. Τώρα ο Πεχλιβάνης κάνει βήματα, πολύ καλή άμυνα από το Χαρητίδη, ο οποίος δεν έπεσε στην παγίδα να κάνει φάουλ, να διεκδικήσει την μπάλα. Και κέρδισε το λάθος για τους Brokers. Τώρα στην μπάλα ο Νταμπάσογλου. Ζητούσε την μπάλα ο Χαρητίδης, αλλά ήταν δύσκολη η πάσα για να περάσει. Τζόλο στο drive. Ωραία προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ τον Τζαρόπουλο και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Το τρίτο ομαδικό φάουλ για τους Brokers. Time out που καλούν οι Brokers, επιστρέφουμε σε λίγο. Η στροφή στο παιχνίδι μας, έξυπνο time out κάλεσαν οι Brokers για να σπάσουν το ρυθμό των Pitcher Μπιρόνια. Ο Τζόλος στη βολή. Ευστοχή τελικώς την πρώτη. Η διαφορά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Τζόλος και στη δεύτερη βολή. Είναι άστοχος. Το rebound όμως από το Χαρητίδη. Συγκινητική προσπάθεια, αλλά θα στοχίσει. Πολύ καλή άμυνα από τους Brokers. Και τώρα στην αντεπίθεση με τον Γρηγοριάδη, ο οποίος στο coast to coast εδώ βρίσκεται με τον Μπάσογλου. Εκείνος πασάρει στο Ζαφύρι, ο Ζαφύρι στο Ψαρόπουλο. Μαυρομανόλης από τη γωνία πηγαίνει 45 μοίρες έξυπνα για να μην τον κλείσουν οι αντίπαλοι του. Αλλά η πάσα του εδώ ήταν πολύ δύσκολο να περάσει και θα κλαπεί τελικώς από τον Τζόλο στο coast to coast. Και το λέει πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ γρήγορος ρυθμός. Το coast to coast από τον Τζόλο.
με το νούμερο 9 και τώρα Τσιμπάλα ο Μαυρομανόλης για τους Brokers. 64-52 το σκορ, 4-20 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Φραγουλίδης κερδίζει το φάλα από το Χαρητίδη, ο οποίος βγήκε επιθετικά εδώ στην μπάλα μετά από το screen που έγινε. Είναι το δεύτερο φάουλ του σέντερ τον Πίτσερ Μπιρόνια. Τώρα στην επαναφορά ο Μαυρομανόλης έγινε μια αλλαγή εδώ, έχει βγει ο Ζαφύρης για την ομάδα των Brokers. Στη θέση του πέρασε με το νούμερο 15. Το νούμερο 15. Ο Φραγκουλίδης εδώ κλείνει από δύο παίκτες, ωραία πάσα στον Ψαρόπουλο, έτσι μη πάσα, Ψαρόπουλος. Μπάλα τελικώς θα καταλήξει στα χέρια του Τζόλου. Τζόλο στη γωνία, βρίσκει το Χρυσοκό, εκείνο σταματάει έτσι να. Και δεν εκδηλώνει επίθεση, Τζόλος, Ζαμπάζογλου. Διστάζει για 3, τελικώς κρατάει την μπάλα, δίνει στον Τζόλο 45 για 3. Rebound από το Χαρητίδη, ακόμα ένα επιθετικό rebound για το σέντερ τον Πυρόνια. Πολύ σημαντικό rebound εδώ. Και παγώνουν τώρα το ρυθμό Πυρόνια. Μπαμπάς ο Γουλής στο drive. Δεν παγώνουν το ρυθμό τελικώς. Διαφορά στους 14, 66-52. Φραγκουλίδης στην μπάλα, παίρνει το screen εδώ από τον Γρηγοριάδη. Εκείνος Φραγκουλίδης, πασάρει τελικώς στον Ψαρόπουλο. Ξανά στο screen ο Γρηγοριάδης. Χρυσοχό βγαίνει επιθετικά στην μπάλα. Χρυσοχού εδώ πέρα, κλείνει τον αντίπαλο. Φραγκουλίδης, Ψαρόπουλος λίγο πριν λήξει η επίθεση των Brokers, είναι άστοχος. Στην αντεπίθεση τώρα τα Μπιρόνια, ο Ταμπάσογλου. Στο lay-up. Και διαφορά στη μέγιστη τιμή της στους 14 πόντους. Time out για τους Brokers. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Ο Μαυρομανόλης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαυρομανόλης στην μπάλα. Βρίσκει τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδη στον αντίπαλο το Χαρητίδη, πολύ καλή άμυνα. Πολύ ωραία όμως και η πάσα. Μαυρομανόλης ανενόχλητος, είναι άστοχος. Τώρα στην επίθεση στα Μπιρόνια, πολύ γρήγορη η πάσα. Εξαιρετική πάσα για τον Ταμπάσογλου, να πούμε τη διαφορά στους 18 πόντους. Φραγκουλίδης δίνει στον Ψαρόπουλο. Με αντίπαλο τον Χρυσοχού. Τώρα Φραγκουλίδης, ο Γρηγοριάδης στο post, δύο παίκτες πάνω του. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και το καλάθι τελικώς από τον Ψαρόπουλο. Γρήγορη απάντηση από τους Brokers. Διαφορά επιστρέφει στους 16 με 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ταμπάσογλου, Τζόλος, προσποιείται ότι θα εκτελέσει για 3, πασάρει στην αδύναμη πλευρά στο Χατζηλιάδη, ο οποίος θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Το είδε γρήγορα ο διαιτητής και στήριξε την παράβαση. Αλλαγή τώρα, ο Τζόλος αποχωρεί και στο παιχνίδι περνάει ξανά ο Φραγκουλίδης, με συγχωρείτε, ο Φυρτινίδης Χρήστος. Τώρα στην μπάλα ο Μαυρομανόλης. Brokers. Ψαρόπουλος, ψάχνει τον ψηλό, τελικώς όμως δεν θα του δώσει την πάσα, θα εκτελέσει για 3 και πολύ καλά θα κάνει ο forward των Brokers. Ψαρόπουλος και τώρα στην μπάλα ο Χρυσοχού. Ταμπάσογλου, με αντίπαλο τον Μαυρομανόλη. Παίρνει το σκρίνο το Χαρητίδη, πασάρει στο Χρυσοχού. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και από τα Πυρόνια. Χρυσοχού για 3, είναι άστοχος. Το rebound ο Ψαρόπουλος για τους Brokers. Διαφορά στους 13 πόντους, 90-57. Μαυρομανόλης υπό την πίεση του Φυρτινίδη. Τελικώς δίνει στον Ψαρόπουλο εκεί. Δίνει στον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης με το αριστερό χέρι είναι άστοχος. Rebound από τον Ταμπάσογλου. Ταμπάσογλου τώρα για τα Pitcher Μπιρόνια. Εκτελεί για 3. Δεν διστάζει ούτε αυτός, είναι άστοχος. Όμως τώρα στην μπάλα ο Γρηγοριάδης. Θα είναι μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Ταμπάσογλου. Είναι το τρίτο μαδικό για τα Πίτσερ Μπιρόνια και το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Ταμπάσογλου. Δικαίωμα για 2 βολές για τον σέντερ των Brokers.
Γρηγοριάδης θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Δεν θα καταφέρει να μειώσει τις 12 πόντους, αλλά έχει την ευκαιρία να το πράξει τώρα. Θα καταφέρνει τελικώς, διαφορά στους 12 πόντους πλέον, με 35 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στην μπάλα είναι ο Νταμπάσογλου που βρίσκει τον Κυρκινίδη. Χαριτίδης στο μπάσιμο, είναι άστοχος. Καλή άμυνα από τον ψηλό τον Μπρόκερ και τώρα ο Γρηγοριάδης. Υπάρχει ένα στήριγμα εδώ για τεχνική ποινή, το οποίο δίνεται από ό,τι έχω καταλάβει τον Φορινό, τον Φωκίον, ο οποίος εδώ παραπονιέται πλέον στον ποινητή. Δικαίωμα για μια βολή στον Χρυσοφού με το νούμερο 15. Άστοχος ο Χρυσοφού, δεν θα καταφέρει να μεγαλώσει τη διαφορά από την ομάδα του. Τελευταία επίθεση για την τρίτη περίοδο. Φραγκουλίδης παίρνει το σκριν, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Και στο rebound είναι ο Φιρτινίδης, ο οποίος βρίσκει γρήγορα το Χατζηλιάδη. Χατζηλιάδη στην αντεπίθεση. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Και το τελευταίο σκριν για την τρίτη περίοδο είναι άστοχο. 70-58 το σκορ μπροστά τα Πίτσερ Μπυρόνια. Πολύ ωραίο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο. Με την επαναφορά πλέον για τους Brokers, με τον Πεχλιβάνη, παίρνει το σκρίνα τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδη στο drive. Δεν θα καταλήξει μπάλα στο καλάθι, είναι άτυχος ο σέντερ των Brokers. Θα έχει όμως δικαίωμα για δύο βολές. Με το νούμερο 21 ο σέντερ των Brokers έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σήμερα στα Pitcher Μπυρόνια. Πολύ συχνά γίνονται double team πάνω του, τώρα εδώ στη βολή είναι εύστοχος. Η διαφορά πέφτει στους 11 πόντους. Γρηγοριάδης και στη δεύτερη. Εύστοχος και σε αυτή. Η διαφορά στους 10 πλέον. Και τώρα είναι ο Ταμπάσογλου στην μπάλα. Βρίσκει τον Φιρτινίδη, Φιρτινίδη στον Χατζηλιάδη. Αυτός ξανά στον Νταμπάσογλου, περιμένει το σκριν από το Χαριτίδη, βρίσκει τελικό στο Φρυκινίδη, Χρυσοφού τώρα. Στην αδύναμη πλευρά στο Χατζηλιάδη. Ο Νταμπάσογλου στο drive, δίνει στο Χατζηλιάδη, Χατζηλιάδης εδώ, για σουτ 2 πόντων. Είναι άστοχος και υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας, το οποίο κερδίζει ο Φραγκουλίδης με το νούμερο 24. Ο σουτέρ, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, των Brokers. Δεν διστάζει ποτέ να εκτελέσει. Βλάχος την μπάλα. Ξανά στο Γρηγοριάδη μπάλα. Για να δούμε στο πόστο τον Χαριτίδη. Τον κερδίζει κατά κράτος και πετυχαίνει και το καλάθι. Κερδίζει και το φάουλ. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον σέντερ των Brokers. Αλλαγή εδώ για τους Pitcher Μπυρόνια. Θα βγει ο Χαριτίδης, ο οποίος συμπλήρωσε εδώ 4 φάουλ και με ένα φάουλ ακόμα θα αποβληθεί. Γι' αυτό γίνεται η αλλαγή, περνάει μέσα ο Τζόλος. Γρηγοριάδης εδώ στη βολή για να δούμε. Ευστοχή και μειώνει στις 7. Ο σέντερ των Brokers. Δίνει ανάσα στην ομάδα του. Τώρα Χρυσοφού. Τζόλος. Σε άμυνα ζώνη στην Brokers. Τζόλος είναι άστοχος, rebound από τον Γρηγοριάδη. Θα κερδίσει τους εφαίρες εδώ την μπάλα. Λάχος. Μπάλα στον Πεχλιβάνη, τον playmaker της ομάδας των Brokers. Ο Γρηγοριάδης ζητάει την μπάλα στο πώς θα τη λάβει. Φραγκουλίδης για τρεις. Υπό άμυνα. Τελικώς ο Βλάχος παίρνει το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια, μειώνει στους 5 πόντους. Οι Brokers πλησιάζουν απειλητικά τα Pitcher Μπυρόνια. Ο Νταμπάσογλου σε passing game. Η Μπυρόνια στοχή εδώ. Ο Τζόλος, ο
Τραγουλίδη και Φιλκινίδη δεν θα μπορέσει να πάρει το rebound για την ομάδα του. Και τώρα Κολοκοτρώνης στο Βλάχο. Τραγουλίδης κάτω από το καλάθι. Μειώνει στις 3. 67-70. Ο Ταμπάσογλου πέφτει σε δύο παίχτες. Με αντίπαλο του Πεχλιβάνη τώρα ο Ταμπάσογλου. Πασάρει στην αδύναμη πλευρά στον Τζόλο, ο οποίος θα πετύχει το τρίποντο. Πολύ σημαντικό τρίποντο που δίνει ανάσα στην ομάδα του. Ανάσα 6 πόντων. Διαφορά πλέον 6 πόντων για τα Πυρώνια. Τώρα Γρηγοριάδης. Spin move και το lay up. Πολύ ωραία προσπάθεια από το center των Brokers. Μειώνει στις 4. Και τα Πυρώνια για να σταματήσουν αυτό το μεγάλο σέρι που τρέχουν πλέον οι Brokers καλούν time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Η διαφορά ήταν στους 18 πόντους για τα Pitcher Πυρώνια και πλέον είναι στους 4. Με 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της 4ης περίοδου. Τζόλος τώρα εδώ στο drive. Αστοχή, το rebound, ο Γρηγοριάδης καθαρίζει την πουγάδα εδώ πέρα. Και τώρα ο Βλάχος στην μπάλα. Βρίσκει γρήγορα τον Κολοκοτρώνη, ξανά ο Βλάχος. Γρηγοριάδης ξανά στην μπάλα. Αστοχή όμως εδώ, καλή άμα το Χρυσοχού, αλλά στο επιθετικό rebound ξανά ο Γρηγοριάδης. Κυριαρχεί στους εθέρες πραγματικά και μειώνει στους 2 πόντους τη διαφορά. Τώρα Χρυσοχού για τα Pitcher Πυρώνια. Ο Ταμπάσογλου. Ο Ζωγράφος στη γωνία, βγαίνει μόνος του ανενόχλητος για 3. Αστοχή όμως. Και στο rebound ο Πεχλιβάνης για τους Brokers, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Ο Κλιβάνης βρίσκει τον Βλάχο, ο Βλάχος διστάζει για 3. Πασάρει στον Κολοκοτρώνη, Κολοκοτρώνη στο drive, κερδίζει το foul, αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Είναι άτυχος εδώ ο guard των Brokers. Άλλο όμως έχει στηριχθεί χαμηλά. Δεν υπήρξε ποτέ η προσπάθεια αυτή. Κολοκοτρώνης πασάρει στο Βλάχο. Και τώρα ο Βλάχος με αντίπαλο τον Ταμπάσογλου εδώ στο post game. Πολύ ωραία πάσα στην αδύναμη πλευρά. Κολοκοτρώνης για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Είναι άτυχος εδώ ο παίκτης των Brokers. Και τώρα ο Ζωγράφος. Είναι στο Χρυσοχού. Στο γκάρ της ομάδας, Τζόλος. Του ζητάει την Παλαχαρητήτη, δεν θα τη λάβει τελικώς. Ο Τζόλος πέφτει σε κλειώδιο παικτών. Ο Ταμπάσογλου στον drive και αυτός σε κλειώδιο παικτών. Δίνει όμως την μπάλα στο Χρυσοχού. Είναι άστοχο το σόλτ όμως του τελευταίου. Rebound από τον Βλάχο. 6 λεπτά για το τέλος ενός εξαιρετικού αγώνα. Τώρα Κολοκοτρώνης. Καλάθι και φάουλ εδώ. Ισοφαρίζει το παιχνίδι και πλέον οι Brokers έχουν την ευκαιρία να περάσουν μετά από πάρα πολλή ώρα, αν θυμάμαι καλά, από το τέλος της δεύτερης περίοδου μπροστά στο σκορ. Δόθηκε και μια τεχνική ποινή εδώ για παράπονο ενός παίκτη των Πυρώνια. Οπότε θα είναι δύο οι βολές. Η μία βολή θα αναλάβει να εκτελέσει ο Φραγκουλίδης. Είναι ψύχρεμος και ευστοχή. Ξανά μπροστά λοιπόν μετά από πάρα πολλή ώρα οι Brokers. Και τώρα ο Κολοκοτρώνης στη συμπληρωματική βολή. Έχει την ευκαιρία να δώσει διαφορά 2 πόντων στην ομάδα του με 6 λεπτά να απομένουν για το τέλος ενός πολύ ωραίου αγώνα. Κολοκοτρώνης, τελικώς ευστοχή τη διαφορά στους 2. Μπροστά οι Brokers. Μπάλα στα χέρια του Ζωγράφου. Ζωγράφος με αντίπαλο τον Πεχλιβάνη, πασάρισε τον Ταμπάσογλου. Ο Ταμπάσογλου στον Τζόλο, από μέση απόσταση είναι εύστοχο, σοφαρίζει. 75 όλα. Εξαιρετικό παιχνίδι, παρακολουθούμε εδώ στο κλειστό της 10. 15 Δεκεμβρίου 2021 όπως έχουμε πει για το πρωτάθλημα Master του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Τραγουλίδης εδώ. Κλείνεται υπό την πίεση του Ζωγράφου. Πασάρει τελικώς ο Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης στο hook. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον guard των Brokers. Δίνει διαφορά 2 πόντων ξανά στην ομάδα του.
Τσαβουσόγλου. Παίρνει το screen από το Χαριτίδη. Πηγαίνει στο drive. Είναι άστοχος και το rebound από τον Γρηγοριάδη. Ο Πεχλιβάνης συγκρατεί την μπάλα εδώ υπό την πίεση του ζωγράφου και φεύγει στην αντεπίθεση. Επιστρέφουν οι παίκτες στον Πυρόνια. Βλάχος για τρεις. Άστοχος! Και η διαφορά είναι στους 5 πόντους εδώ από τον Βλάχο. Τον forward των Brokers. Τώρα στην μπάλα ο ζωγράφος για τα Πυρόνια. Από την πίεση του Πεχλιβάνη, Τζόλος στη γωνία, πασάρει στην αδύναμη πλευρά στον Ταμπάσογλου. Ο Ταμπάσογλου εδώ, η spin move, δίνει στον ζωγράφο για 3 στα 45 και κερδίζει φαόλ για 3 βολές. Και είναι το πρώτο μαγικό για τους Brokers. Μόλις το πρώτο μαγικό εδώ. Ζωγράφος ευστοχή στην πρώτη βολή, μειώνει στους 4 εδώ τη διαφορά. 80-76 το σκορ. Ευστοχή και στη δεύτερη. 80-77 και έχει δικαίωμα για ακόμα μια βολή. Για να μειώσει τη διαφορά στο καλάθι. Τα καταφέρνει τελικώς. Διαφορά στους 2 πόντους, 80-78. Και τώρα ο Κολοκοτρώνης κατεβάζει την μπάλα για τους Brokers. Passing game από τους Brokers, Τραγουλίδης, υπό την πίεση του Χατζηλιάδη. Θα στοχίσει τελικώς. Τώρα ο Ταμπάσογλου εδώ για τα Πυρόνια. Ζωγράφος για 3. Για να δώσει το προβάδισμα από τον Βίλη. 80-81 το σκορ με 4 λεπτά να απομένουν ακόμα για το τέλος του αγώνα. Και Κλιβάνης με τον Γρηγοριάδη να του δίνει το screen. Ο Κολοκοτρώνης δίνει στον Βλάχο. Ρυψοκίνδυνη πάσα, αλλά τελικώς... Όχι, τελικώς... Μπάλα δίνεται ξανά στους Brokers, αφού βρήκε... Μπάλα είναι για τα Πυρόνια τελικώς. Και στην επαναφορά είναι ο Χατζηλιάδης που δίνει στον Ταμπάσογλου. Χαριτίδης με αντίπαλο τον Γρηγοριάδη, δίνει στον Ταμπάσογλου. Σε σούτ μέσα απόσταση, είναι άστοχος. Στο rebound ο Βλάχος. 3 και 35 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Γρηγοριάδης φτάνει στο lay-up. Και δίνει ξανά προβάδισμα στους Brokers. 82-81 το σκορ. Παιχνίδι ενός πόντου, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να χαρίζουν σκορ και θέαμα. Ο Ταμπάσογλου στην μπάλα, με αντίπαλο τον Πεχλιβάνη. Περιμένει το σκριν του Χαριτίδη, θα το λάβει, αλλαγή εδώ. Μένει ο Κολοκοτρώνης πάνω στον Ταμπάσογλου. Ο Ταμπάσογλου στον εναντίον ενός, βρίσκεται ενόχλητο το Χατζηλιάδη για 3. Από τη 45 είναι άστοχος, rebound από τον Τζόλο. Τζόλος πέφτει πάνω στον Γρηγοριάδη και θα δεχτεί το stop από τον ψηλό. Τον Brokers. Τρίποντο εδώ και έστω το! Πολύ σημαντικό τρίποντο από τον Ταμπάσογλου. Πολύ σημαντικό τρίποντο. 2:50 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Ξανά μπροστά τα Πυρόνια αυτή τη φορά για 2 πόντους. Βλάχος στο Γρηγοριάδη. Στο lay-up ήταν σε κίνηση, δεν είναι βήματα. Κερδίζει το φάουλ από τον Χατζή. Από το Χαριτίδη, με συγχωρείτε, ο οποίος αποβάλλεται από το παιχνίδι. Συμπλήρωσε τα 5 φάουλ. Τώρα ο Γρηγοριάδης έχει δικαίωμα για 2 βολές για να εσωφαρίσει το παιχνίδι. Άστοχος στην πρώτη βολή. Σε κρίσιμο σημείο. Έχει όμως την ευκαιρία να μειώσει στον έναν τη διαφορά. Ο Γρηγοριάδης με το νούμερο 21. Έστοχος ο σέντερ των Brokers. Διαφορά στον έναν. Τώρα είναι ο Τζόλος στην μπάλα, του δίνει στον Ταμπάσογλου, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη playmaker από ό,τι φαίνεται στην τέταρτη περίοδο. Βρισοχού, passing game ξανά από τους pitcher Πυρόνια. Ταμπάσογλου πέφτει σε 2 παίκτες, δίνει στον Βρισοχού.
Δεν τιμωρεί εδώ πέρα την άμυνα των Brokers. Ήταν βοήθεια από τη δυνατή πλευρά. Τώρα οι Brokers έχουν την μπάλα με τον Φραγκουλίδη. Δεν βρίσκει το χώρο εκτελήσει, όμως το βρίσκει ο Κολοκοτρώνης. Όπου με ταυλό δίνει το προβάδισμα 2 πόντων στους Brokers. Τώρα στην μπάλα ο Ταμπάσογλου. Ταμπάσογλου με αντίπαλο τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος πριν πέτυχε το τρίποντο. Τζόλος, η προσποίηση για 3 στο drive. Είναι άστοχος. Ο Γρηγοριάδης στο rebound. Κυριαρχεί στις ευθέρες όπως έχουμε πει και προηγουμένως. Τώρα Κολοκοτρώνης, ο Βλάχος θέλει να δώσει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Κολοκοτρώνης για 3. Άτυχος εδώ, αλλά ο Φραγκουλίδης παίρνει ένα πολύ κρίσιμο επιθετικό rebound. Πολύ κρίσιμο επιθετικό rebound. Και ο Χρυσοχού, επιθετική άμυνα εδώ. Passing game από τους Brokers. Κολοκοτρώνης στο drive και το καλάθι, πολύ σημαντικό. Η διαφορά στους 4, 88-84 από τον Κολοκοτρώνη. Τώρα στην μπάλα ο Ταμπάσογλου. Ζωγράφος για 3. Ξανά φάουλ για 3 βολές πάνω στο Ζωγράφο. Είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχο φάουλ, αν θυμάστε καλά, και πριν περίπου 6 με 7 λεπτά. Εδώ με το νούμερο 99 ο forward τον Πίτσερ Μπυρόνια, έχει δικαίωμα για βολές. Είναι εύστοχο στην πρώτη. Μειώνει τη διαφορά. Εύστοχος και στη δεύτερη. Απόλυτα εύστοχος στις βολές ο Ζωγράφος στο σημερινό παιχνίδι. Έχει και δικαίωμα για μια τρίτη βολή, για να δούμε. Δεν τα καταφέρνει εδώ όμως. Μάλλον το ματιάξαμε. Τώρα στην μπάλα ο Κολοκοτρώνης, περνάει το κέντρο. Πασάρει στο Βλάχο. Ο Βλάχος δίνει στον Πεχλιβάνη, τον playmaker της ομάδας. Ένα screen εκτός μπάλας εδώ, Πεχλιβάνης, πάει στο drive. Αστοχή με το αριστερό χέρι και στο rebound είναι ο Ζωγράφος. Δίνει στο Χρυσοχού και τώρα στην επίθεση τα Πίτσερ Μπυρόνια. Ζωγράφος στον Τζόλο, γρήγορο passing game εδώ. Στον drive ο Ταμπάσογλου, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια εδώ από τον γκάρ τον Πίτσερ Μπυρόνια. Έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Με 45 δευτερόλεπτα να απομένουν, το παιχνίδι είναι ισόπαλο, 88 όλα. Για να δούμε, θα καταφέρει ο Ταμπάσογλου να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Αστοχή τελικώς ο Ταμπάσογλου. Και στο rebound ο Γρηγοριάδης. Τώρα έχει την μπάλα ο Κολοκοτρώνης για τους Brokers. Σε passing game. Εδώ ο Κολοκοτρώνης θα κερδίσει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Εξαιρετική προσπάθεια εδώ από τον guard των Brokers που βρήκε τον διάδρομο. Κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Έχουν συμπληρώσει σταματικά τα Μπυρόνια. Ο Κοτρώνης αστοχή στην πρώτη βολή με 31 δευτερόλεπτα να απομένουν. Για να δούμε τώρα τον Κολοκοτρώνη, αν θα καταφέρει να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του σε κρίσιμο σημείο. Το δίνει τελικώς. Εδώ ο παίκτης με το νούμερο 22, ο Κολοκοτρώνης. Σε time out τα Πίτσερ Μπυρόνια, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τελικώς τα Πίτσερ Μπυρόνια επιλέγουν να κάνουν επαναφορά από το δικό τους μισό, ώστε να έχουν 24 δευτερόλεπτα κατοχής. Ο Ταμπάσογλου τώρα στην μπάλα. Υπό την πίεση του Κολοκοτρώνη παίρνει το σκρίνο από τον Τζόλο. Ο Τζόλος στο pick and pop. Κάνει το drive τελικώς. Θα δεχτεί το στόπα τον Γρηγοριάδη. Αλλά η μπάλα είναι ξανά για τα Μπυρόνια, αφού έβγαλε την μπάλα ο Φραγκουλίδης με το νούμερο 24. 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπροστά με έναν πόντο οι Brokers. Ζωγράφος στην επαναφορά, Τζόλος, πέφτει ο Πεχλιβάνης, του κάνει όμως το φάουλ. Καλό φάουλ. Είναι το τέταρτο μαδικό, δεν οδηγεί σε βολές. Είχε πέσει στο έδαφος και έξυπνα εδώ. Έκανε το φάουλ. 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Στην επαναφορά ο Ζωγράφος.
Σκρίνε εδώ από τον Νταμπάσογλου, βγαίνει ο Ζόλος για το σούτ, αλλά δεν θα λάβει την μπάλα. Τη λαμβάνει τελικώς ο Χατζη Ηλιάδης. Κρατάει την μπάλα έξυπνα, δίνει στον Ζόλο. Ζόλος κερδίζει το φάουλ που θα τον στείλει στις βολές. Κερδίζει το φάουλ εδώ ο γκάρτ τον πίτσερ Μπυρόνια. Φάουλ για δύο βολές. Έχει το δικαίωμα τώρα για δύο βολές ο Τζόλος. Σε ευκαιρία να σοφαρίσει. Τζόλος, για να δούμε. Είναι εύστοχος. Ισοφαρίζει το παιχνίδι με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν. 89-89. Και τώρα ευκαιρία για τα Μπυρόνια να περάσουν και μπροστά. Θα είναι ψύχρεμος ο Τζόλος, για να δούμε. Ναι, είναι ψύχρεμος. Μπροστά τα Μπυρόνια και time out για τους Brokers. Εξαιρετικό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της 10. 90-89, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό της 10. Βλέπουμε, παρακολουθούμε ένα συγκινητικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες τα έχουν δώσει όλα εδώ στο γήπεδο. Τώρα στην επαναφορά είναι ο Πεχλιβάνης. Πασάρι στο βλάχο, την μπάλα περνάει στον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης από κάτω, είναι άστοχος. Rebound από την Μπυρόνια του Χρυσοχού. Και φάουλ από τον Κολοκοτρώνη που θα στείλει στις βολές στον γκάρτ τον Πίτσερ Μπυρόνια, οι οποίοι πλέον ελέγχουν το παιχνίδι. Και άμα ο Χρυσοχού ευστοχήσει και στις δύο βολές, θα δώσει μεγάλη ανάσα στην ομάδα του. Χρυσοχού λοιπόν με το νούμερο 15 για τα Πίτσερ Μπυρόνια είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Χρυσοχού είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει εδώ να δώσει σημαντική διαφορά στην ομάδα του, όμως έχει την ευκαιρία να δώσει διαφορά 2 πόντων. Ο γκάρντ εδώ για να δούμε της ομάδας Μπυρόνια. Άστοχος και εδώ, βλάχος το rebound. 2 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Χρυσοχού από μοιραίος γίνεται ήρωας με το νούμερο 15. Συγκινητική προσπάθεια εδώ από τον γκάρτ, από τον Αϊθαλή γκάρτ τον Πίτσερ Μπυρόνια, με το κρίσιμο αυτό deflection. Κρίνει το παιχνίδι. Όμως το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Απομένουν κλάσματα του δευτερολέπτου για να ολοκληρωθεί αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι που παρακολουθούμε εδώ στο κλειστό της 10. Για την κατηγορία Master League του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι θα γίνει. Σαρόπουλος για 3, προλαβαίνει το χρόνο. Αλλά είναι άστοχος. Τα Πίτσερ Μπυρόνια θα πάρουν τη νίκη με διαφορά μόλις ενός πόντου. Τι παιχνίδι είδαμε, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικό παιχνίδι. Αυτά λοιπόν εδώ από εδώ πέρα. Καληνύχτα από εμάς.